Οι δυσίωνες προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν. Στην πρώτη της συνεδρίαση, μετά την αναβολή αποπληρωμής χρεών που ζήτησε το Ντουμπάι για τον κρατικό κατασκευαστικό κολοσσό Dubai World, η Wall Street άνοιξε με το καλημέρα με πτώση περίπου 2 μονάδων. This is a wake-up call in this young bull market. This is really the first test we've had, and everybody's reaching back in their memories from a year ago when the credit crisis hit. And what do? You run to safety. You run to the US dollar, to bonds. Μεγάλη πτώση σημείωσαν το πρωί και τα ασιατικά χρηματιστήρια, ενώ οι ευρωπαϊκές χρηματαγορές έδειχναν να αναζητούν κατεύθυνση ένα 24ωρο μετά τις απώλειες δεκάδων δισεκατομμυρίων λιρών στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Οι ασαφείς διαβεβαιώσεις του Εμίρου του Ντουμπάι προς τους επενδυτές, μεταξύ των οποίων και οι μεγαλύτερες βρετανικές τράπεζες, ότι οι κινήσεις του είναι προσεκτικά σχεδιασμένες, μάλλον ενέτειναν την ανησυχία. What's gone wrong is really unclear, and I think that's what you know why the markets may be blowing this out of proportion. It's really unclear. There is such a lack of transparency from Dubai. We don't know what the state of their finances is right now. Η άγνοια της πραγματικής έκτασης του προβλήματος, γράφει ο Guardian, τροφοδοτεί την ανησυχία για ενδεχόμενο νέο ντόμινο, αφού το Εμιράτο πολλαπλασίασε τα τελευταία χρόνια τις επενδύσεις του. Στην κατοχή του έχει, για παράδειγμα, το 3% του ευρωπαϊκού αεροναυπηγικού κολοσσού EADS, ενώ ο εθνικός αερομεταφορέας του Emirates είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των Airbus A380. Ήταν γνωστό ότι το Ντουμπάι είχε συσσωρευμένα χρέη, λένε οι αναλυτές, αλλά όλοι περίμεναν ότι το Αμπού Ντάμπι, το πλουσιότερο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα έσπευδε σε βοήθεια όπως και άλλες φορές στο παρελθόν. People have taken for granted that Dubai's oil-rich cousins in Abu Dhabi are going to come in, they're going to unleash their tidal wave of cash that they've got from their vast oil reserves, and they're going to bail out Dubai. But at this point, we just really haven't seen that. Yes, there has been some cash. They pumped in 10 billion at the start of the year. There was another 5 billion yesterday. But this is a drop in the ocean when you consider the vast amount of money that Dubai government has racked up in debt over the last few years.